Δήμαρχο του Πειραιά, μια μεγάλη και πολυσύνορη πόλη με το μεγαλύτερο λιμάνι τη χώρα, το ζήτημα τη αστική ασφάλεια αποτελεί πρόκληση αλλά και προτεραιότητα. Ο Πειραιά συνεχίζει να αναπτύσσεται και είναι σημαντικό ως δημοτική αρχή να διασφαλίσουμε ότι η πόλη μα παραμένει ασφαλή για όλου. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησαμε να διεξαγάγουμε το 2019 το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Be Secure, Feel Secure. Πρόκειται για ένα έργο που προσεγγίζει το ζήτημα τη αστική ασφάλεια. Αποσκοπεί στην προαγωγή της αστιακής ασφάλειας σε τοπικό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι εστιάζει κυρίως στην πρόληψη τόσο της καθημερινής εγκληματικότητας όσο και της ανασφάλειας. Προσπαθεί να δώσει λύσεις στο τομέα της αστικής ασφάλειας στηριζόμενο σε τρεις πυλώνες. Τον πυλώνα της κυβέρνησης, τον πυλώνα των κοινωνικών και χωρικών παρεμβάσεων και τον πυλώνα των ψηφιακών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο σημαντικές δράσεις, η επανασύσταση του τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας στο Δήμο Πειραιά, καθώς και η ίδρυση μιας καινοτόμου μονάδας υποστήριξης των θυμάτων, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών όταν αυτά πέφτουν θύματα εγκληματικότητας. Το τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Πειραιά είναι ένα όργανο αποκεντρωμένο αντιεγκληματικής πολιτικής που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής αλλά έγκυρης αντιεγκληματικής πολιτικής. Είναι ένα συμβουλευτικό όργανο προς το Δήμο. Έχει ως σκοπό να εισηγείται, να συντονίζει και να υλοποιεί δράσεις για την πρόληψη και την αποτροπή του εγκλήματος στην πόλη μας. Μια άλλη επίσης μεγάλη πρόκληση είναι η αξιοποίηση των πληροφοριών από τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Κούριμ. Το Κούριμ είναι μια πλατφόρμα στην οποία λαμβάνουμε τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, τα αναλύουμε και έτσι μπορεί και το ΤΟΣΠΑ αλλά και οι τοπικές αρχές να δράσουν προληπτικά στον τομέα της αστικής ασφάλειας. Η κύρια πρόκληση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας είναι να ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ των τοπικών φορέων της τοπικής κοινωνίας. Η διεύθυνσή μας στο πλαίσιο του έργου προμηθεύτηκε 4 νέα υπηρεσιακά οχήματα και 2 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, τα οποία ενίσχυσαν και ανανέωσαν το στόλο μας. Τα οχήματα αυτά έχουν ανανεώσει τον στόλο της υπηρεσίας μας και αναμφίβολα έχουν διευκολύνει και αναβαθμίσει την εκτέλεση αυτής, καθώς μας επιτρέπουν να μεταβαίνουμε άμεσα στα διάφορα περιστατικά και συμβάντα των πολιτών με ταχύτητα και ασφάλεια. Με τα καινούργια οχήματα που παραλάβαμε, καταφέραμε να ενισχύσουμε τις περιπολίες και να εμπνέουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες. Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας υποστήριξε τη ΜΕΘΕ, τη Μονάδα Ενημέρωσης Συστημάτων Εγκληματικότητας, με την πρωτοποριακή μονάδα που ιδρύθηκε στο Δήμο του Πειραιά. Ο ρόλος της μονάδας είναι να παρέχει υπηρεσίες κυρίως ενημέρωσης για τα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με τις διαδικασίες της απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Και ο δεύτερος ρόλος είναι η εμψύχωση και η ενδυνάμωση των θυμάτων, ώστε να μπορέσουν να αποβάλουν τα αρνητικά αισθήματα που τους διακατέχουν και να μπορέσουν να διεκδικήσουν στα πλαίσια της ποινικής δικαιοσύνης τα δικαιώματά τους. Οι αστυνομικές υπηρεσίες του Πειραιά ενημερώνουν τα θύματα για την ύπαρξη της μονάδας, αλλά και για τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης που παρέχει, ενώ αρκετές φορές πραγματοποιούν η ίδια επικοινωνία με αυτή, στο πλαίσιο της ανεμοιβαίας συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί. Έπειτα από τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, ο Δήμος Πειραιά προχώρησε στην ανάπλαση 8 παιδικών χαρών στην 5η Δημοτική Κοινότητα και 6 σχολικών μονάδων στην ασφαλεία του ξενοξεραϊσμού τους. Είναι πάρα πολύ βασικό και σημαντικό το σχολείο να είναι καλοσυντηρημένο και να είναι και άψογο από αισθητικής πλευράς. Τονώνει πάρα πολύ την ψυχολογία των παιδιών και δημιουργεί ένα αίσθημα ασφαλείας και αγάπης παράλληλα, θα έλεγα, για το σχολικό τους χώρο. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν αφορούν την υπερύψωση των υπαρχόντων κυκλειδωμάτων, καθώς και την πλήρη αλλαγή των πορτών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στο να αποτρέπουν εξωσχολικούς να χρησιμοποιούν τον προάβλιο χώρο του σχολείου και να εκδηλώνουν συμπεριφορές βανδαλισμού. Ποια υπερήφραξη έχει ανυψωθεί, πλέον εξωσχολικοί δεν μπορούν να μπουν μέσα στο σχολείο, έτσι δεν υπάρχουν αυτοί οι βανδαλισμοί, είναι πιο καθαρό και νιώθουμε όλοι πιο ασφαλείς. Μένω πάρα πολύ κοντά εδώ στο Δηλαβέρι, ερχόμαστε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Μετά την ανάπλαση που έχει γίνει είναι πάρα πολύ ωραία και καθαρά κάθε φορά που ερχόμαστε. Έχει πολύ κόσμο, ευχάριστο για τα παιδιά, παίζουνε, μας αρέσει. Σας αρέσει εδώ πέρα που ερχόμαστε? Ναι. Τι κάνουμε όταν ερχόμαστε? Πούνιες. Πούνιες και τι άλλο? Και τσουλήθρα.
Επειδή ένα βασικό κύτταρο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής κάθε Δήμου και κυρίως του Δήμου Πειραιά είναι οι καταστηματάρχες, πραγματοποιήθηκαν ειδικά σεμινάρια ενημέρωσης των καταστηματαρχών προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν σε μέτρα πρόληψης της καθημερινής εγκληματικότητας που αφορά κυρίως εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Είναι σημαντικό να αισθανόμαστε ασφαλείς στην πόλη μας και εμείς το έχουμε καταφέρει αυτό και ιδίως τα τελευταία χρόνια αισθανόμαστε πολύ ασφαλείς και προστατευμένοι και στην εστίαση περισσότερο που λειτουργεί και βραδινές ώρες θέλουμε οι επισκέπτες να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα όμορφο προστατευμένο περιβάλλον. Στο σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν πολλά ενημερωτικά σεμινάρια, συμβουλευτικές επικοινωνίες καθώς και ειδικά σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών γυμνασίου σε σχέση με την καθημερινή εγκληματικότητα που αφορά τους εφήβους κυρίως και αυτά αφορούν τον σχολικό εκφοβισμό και τους κινδύνους που προέρχονται από την χρήση του διαδικτύου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοια σεμινάρια γιατί εμείς μάθαμε πώς να προστατευόμαστε από το bullying και τους κινδύνους που υπάρχουν στο ίντερνετ, κινδύνους με τους οποίους μπορούμε να έρθουμε όλοι αντιμέτωποι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην φάση της δημιουργίας του πλάνου ενεργειών για το επόμενο διάστημα, όπως είναι η ενεργοποίηση των πολιτών, η ενημέρωση, η προώθηση του Συμβουλίου στην κοινή γνώμη και η οργάνωση ενός δικτύου εθελοντών που θα κινηθούν, θα δράσουν ως εμψυχωτές και ως παράγοντες ενδυνάμωσης της συμμετοχής των πολιτών. Βασικό στόχο της επιστημονικής διεύθυνσης του προγράμματος είναι το πρόγραμμα να έχει μια βιώσιμη εξέλιξη στο Δήμο Πειραιά, καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής του σε άλλους δήμους της χώρας. Το έργο αυτό ήταν μια διαβεβαίωση στους πολιτές ότι είμαστε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε την πόλη μας ένα ασφαλές και ελκυστικό μέρος για να ζεις, να εργάζεσαι και να επισκέπτεσαι. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια να εξασφαλίσουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις ώστε να επενδύσουμε στο μέλλον της πόλης μας, να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις.